Πάμε εφημερίδες εντάξει. Στα γρήγορα γιατί καθυστέρησα. Λοιπόν, γιατί αργήσαμε. Τα νέα εφορία με το νέο σύστημα ελέγχου περιουσίας πάει το άβαλο των θηρίδων, λέει. Είναι θέμα αυτό. Αυτό είναι ωραίο θέμα. Η ΑΔΕ αποκτά πρόσβαση σε όλα τραπεζικά δεδομένα από τις καταθέσεις και τα δάνεια έως τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και τις θηρίδες. Mm. Οι έλεγχοι θα επεκτείνονται εντός και εκτός Ελλάδος. Μην ξεχνάτε, στο πόδεν έσχεση υπάρχει υποχρέωση δήλωση θηρίδων. Θα βρει και τα ξαδοδιά, δηλαδή. Γίνονται, θα βρει και ξαδοδιά μέσα. Δεν θα τα λέει όλα. Όχι, όλα, μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, καθημερινή. Ξεπαγώνει ο νόμος για τις πορείες. Ενισχύεται η ειδική ομάδα της Ελλάς. Πιάνουν ξανά δουλειά οι διαμεσολαβητές. Πρώτο θέμα αυτό στην καθημερινή. Ναι, νόμος που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ποτέ. Άλλος ένας νόμος. Το μάτι της εφορίας σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι ελεκτές θα αντλούν στοιχεία αυτόματα. Και εδώ φωτογραφία από χθες από το ζωγράφο, από τη φωτιά που μπήκαν στα σχολικά λεωφορεία και σε πολλά αυτοκίνητα. Ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός. Όποτε έχουν πάρτι, και είναι το σύμπαν. Απλά. Άλλη γιατί πανεπιστήμιο πολύ μιλάμε και προχθές, χθες το βράδυ, είχαμε αυτή τη φωτιά που παρακολουθήσατε και ούτε χθες. Ούτε ένας. Τίποτα. Δεν έχει συλληφθεί. 5 σχολικά, 5 αυτοκίνητα, 3 μηχανές. 20 σύνολο. Χθες εκεί το βράδυ που πήγα ήταν ένας παράγοντας εκεί της αστυνομίας και λέγε μου, γιατί το θύτατε. Είναι μέσα, δίνονται, βάζουν μια κουκούλα, βγαίνουν και δεν ξέρουν. Κάντε κάτι, μην είστε σχολιάστε ναι, όμω. Καλά, α εμεί είμαστε οι 10 λεπτά βγαίνουν και ξαναμπαίνουν. Ναι, εντάξει, παιδιά. Αν δεν κάνουμε μου λέει, που λέω να σου πω, βάλε, κάνε κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει την άκρη. Ακριβώ. Στο κράτο. Στο κράτο δεν υπάρχει. Γι' αυτό σε έπανε. Μία σύλληψη. Μία σύλληψη. Δεν υπάρχει. Κάνε κάτι. Λοιπόν, μισή. Θα μου πει, θα σου πει ο άλλο, αν μπούμε μέσα, θα βγουν να μα ουρλιάζουν. Όχι, καν το κάνε κάτι. Πάνε αυτά, πάνε αυτά. Και το θέμα είναι επίση και οι ίδιοι είναι στόχο. Γιατί κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουν το... στο τμήμα πάνε. Στο τμήμα εκεί και είναι πάνε. Ναι. Θυμάσαι παλιά πηγαίνει στην Καρλάου Τρικούπη. Τώρα ναι, πάνε εκεί. Πάνε εκεί ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Θολώνουν τα νερά, πνίγουν την υπόθεση. Καταπέλτης Ευρωπαίοι εισαγγελέα για το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκστατική για τα Τέμπη. Στη συνέντευξη παραχώρησε στους συναδέλφους τον Άρη Χατζηγεωργίου και τον Κώστα Σαφυρόπουλο η Λάουρα Κιόβεση. Χαρακτηρίζει απαράδεκτη βουλευτική ασυλία που εμποδίζει την έρευνα για την αποκάλυψη αλήθεια. Θυμίζει ότι στο πόρισμά της είχε πρώην υπουργούς ως δυνητικούς υπόπτους. Είναι η σύμβαση 717. Mm-hmm. Για τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπίρτζη ήταν η αναφορά τότε, που πήγε στη Βουλή, δεν ήρθε η ασυλία. Παραδέχεται ότι δεν διαθέτει άλλα εργαλεία πίεση ελληνικής κυβέρνησης. Καταλήγει ότι αν δεν βρεθούν οι ρίζες του προβλήματος, δεν θα επιβληθεί το τραύμα. Παιδιά, πολύ η αίσθηση σοβαρά. Που κυριαρχεί αυτή είναι. Αλήθεια, ψέματα, αυτή είναι η αίσθηση που κυριαρχεί. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι εδώ Παναγιώτη, ναι, συγγνώμη. Όχι, λέω. Άλλο λέω εγώ. Ναι, το είπε σε τη ρήμη του λόγου. Ναι. Εδώ είναι αλήθεια. Η κυρία Παπανδρέου δεν παρέπεψε. Έστειλε στη Βουλή. Έστειλε στη Βουλή με δύο πιθανές. Με δύο πιθανά για δικήματα. Οικονομικά δικήματα. Απιστία. Ναι. Απιστία και παράβαση καθήκοντος. Παράβαση καθήκοντος, αλλά και υπεξαίρεση. Ναι. Για τον κύριο Καραμαλή, υπεξαίρεση. Όχι το ότι όχι τα χρήματα, όχι ενθυλάκωσε. Όχι τα ενθυλάκωσε, ναι. Αλλά τα προγράμματα δεν χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά ξέρεις που πήραν στο πρόγραμμα. Γιατί λέω εγώ αυτό. Αλήθεια ψέματα. Γιατί είτε είναι έτσι είτε δεν είναι που είναι, ναι. Είτε είναι έτσι δεν είναι, όταν κυριαρχεί αυτή η αίσθηση εκεί έξω, ναι. Αυτό είναι δομικό πρόβλημα της δημοκρατίας. Είδες ο κύριος Βελόπουλος τι είπε χθες μόλις μπήκε. Μπαζώσανε. Και το. Πώς το λένε? Την υπόθεση Μίχου. Και την υπόθεση Μίχου. Και μετά άκουσες τι είπε, σταθμάρχη κάνανε τη μάνα. Τη μάνα. Τι μπορείς να πεις αυτά πολλά πράγματα. Δεν μπορείς, όχι. Ελεύθερος τύπος, πάμε. Έρχονται τρεις ανατροπές στα Airbnb. Το σχέδιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στο τραπέζι εφαρμογή από το φθινόπωρο. Τοπική, χρονική και εισοδηματική περιορισμοί. Μέγιστος αριθμός ακινήτων αναδήμο. Απαγόρευση σε όσους αγοράζουν ακίνητα με Golden Visa. Πολύ σοβαρό θέμα. Θα αλλάξει εντελώς το χάρτη των ακινήτων στη χώρα. Βέβαια, πάρα πολύ. Δημοκρατία. Επιδότηση 400 ευρώ για διακοπές. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις. Μήνυση καταπολιτικών και από τους συγγενείς του Γεράσιμου. Γεράσιμος, να θυμίσω, είναι το νεαρό παιδί που είναι ο μοναδικός επιζών ναι. Του πρώτου βαγονιού στα Τέμπη. Που είναι σε μέσα πολιτεία, που συλλέβεται. Ναι, που είναι σε κόμμα. Συνήγορο είναι ο κ. Αποστολίδης. Ο κ. Λουκάς Αποστολίδης. Σωστά. Λοιπόν, οργισμένος Πούτιν καρατόμησε τον αρχηγό ναυτικού. Έχει εκλογές στη Ρωσία, δεν έχει. Εκλογές στη Ρωσία. Εντάξει. Παίζω στοίχημα ποιος θα κερδίσει. Αλήθεια. Ναι. Θα βάλεις όλα τα λεφτά. Όλα με τα λεφτά. Βάλε στο ποσό, παίξεις. Σίγουρο είναι το άλλο. Λοιπόν, απογευματινή. Τριπλάσιες συντάξεις από το νέο φορέα ασφάλισης. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και τώρα.
το κεφαλαιοποιητικό ταμείο με πολύ περισσότερα χρήματα από το ΕΚΑΕΤΑΜ. Προσωποποιημένα ποσά με τρεις κατηγορίες ρίσκου. Επιβεβαιώνεται η απογευματινή για τα αναδρομικά μετά τον επανεπολογισμό. Δεν πρέπει να τη λέω έτσι. Πρέπει να τη λέω απογευματινή. Απογευματινή. Απογευματινή ήταν στην αργό την παλιά. Αυτό. Έτσι. Δεν είναι χωρίς. Χωρίς. Δεν είναι. Ναι. Θέλει απογευματινή. Απογευματινή. Έτσι είναι το σωστό. Τα πράγματα. Αν θες να πάρει τη σωστή εφημερίδα, απογευματινή θα πάρει. Απογευματινή. Τι δεν υπάρχει. Δεν τη ζητάει κανείς ως απογευματινή. Μια απογευματινή. Μόνο εμείς που ποτέ δεν το κάνουμε. Έτσι, απογευματινή είναι. Η Αυγή, δίκαιη Ευρώπη για όλους, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη μάχη των ευρωεκλογών, ο Στέφανος Κασελάκης παρουσίασε τους 10 μεγάλους στόχους για τη δημοκρατική, αντιφασιστική, κοινωνική και πράσινη Ευρώπη εδώ. Ο νέος διευθυντής Ευγής, παιδιά, ο συνάδελφος, ο Σπύρος Σουρμελίδης. Ναι, σιδεροκέφαλος. Σιδεροκέφαλος. Να πάνε καλά. Ανακοινώθηκε χθες. Ανακοινώθηκε χθες. Καρδιά και χωρίς τα αριστερά. Όπως είπε και ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος Στέφανος. Ριζοσπάστης, λοιπόν. Νέο κύμα πληστηριασμών, η άλλη όψη της κερδοφορίας τραπεζών και ομίλων. Στο Καναβάτσο, ο λαός από τα μεγάλα χρέη και την αύξηση των επιτοκίων. Πρώτο θέμα σήμερα στον Ριζοσπάστη. Κόντρα νιούς. Στο 26% έπεσαν τα ποσοστά του κυβερνέντος κόμματος. Καταραίει η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, λέει. Στο 14% ο Βελόπουλος. Ακούγεται εντόνως αυτό, είναι η αλήθεια. 9 ο ΣΥΡΙΖΑ, 9 το ΚΚΕ, 8 το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Δραματική πτώση καταγράφουν τα ποσοστά εδώ. 25 λέμε 26 στις μεγάλες περιφέρειες της Μακεδονίας και μεγάλες διορές προς τα κόμματα βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωτοσέλιδο. Μας το είπε και στο διάλειμμα. Μπορείτε να πείτε ότι είναι υπερβολικό αυτό, αλλά δεν απέχει πολύ πραγματικότητα. Αλλά ότι είναι δεύτερο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό λέω, ναι. Ο κύριος Βελόπουλος τον δείχνει. Και στις εθνικές εκλογές τα ποσοστά του ήταν πολύ ναι, ψηλά. Αλλά όχι τόσο. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, τώρα δεν υπάρχει. Όχι, όχι, σωστά. Και είναι δεύτερο κόμμα, μπαντάμ, μπαντάμ. Ναι. Τώρα, άμα δούμε κανένα 14 και είναι δεύτερο κόμμα συνολικά, μετά αυτό θα τρέχουμε. Άλλο πανηγύρι αυτό. Θα τρέχουμε. Άλλο θέμα είναι. Άλλο θέμα είναι. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία. Αλλάξτε τον νόμο για την ασυλία πολιτικών για να φτάσουμε στην αλήθεια τα Τέμπη. Επιστολή στην Κομισιόν με απέτηση την αλλαγή της νομοθεσίας για τους υπουργούς. Παρέβαση σοκ της Ευρωπαίας Αγγελέως κατά της διαφθοράς. Η κυρία Σκοβέτσι εκθέτει το πολιτικό και δικαστικό μας σύστημα. Μας μπλοκάρουν, μας απαγορεύουν να κάνουμε έρευνα. Κοβέτσι, εγώ θέλω να τους δω όλους τους πολιτικούς που τώρα φωνάζουν και κάνουν και δείχνουν για την ασυλία των βουλευτών και τον λόγο περί ευθύνης υπουργών. Συνταγματική αναθεώρηση θα κάνουν. Σου είπα. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε προσπαθήσει 2 ή 3 φορές, δεν μπόρεσε να το βρω ακόμα. 2 σίγουρα. Να μαζέψει ψήφους. Για να το φέρει ως πρόταση. Για να το φέρει ως πρόταση. Να τους δω όλους. Όλους να τους δώσει. Ναι, να τους δούμε όλους. Είχε ψηφίσει και ο κύριος Στασούλας τότε. Ναι, το θυμάμαι. Ως πρόεδρος της Βουλής. Έτσι. Είναι αυτεμπορική. Όριμο το χρηματιστήριο εδώ στην πρώτη σελίδα. Ένα βήμα πριν τη λίστα παρακολούθησης. Για τη watch list της αναβάθμισης. Τι είπες τώρα, ρε. Καλύφθηκε το 80% των απαιτήσεων. Στόχος η επενδυτική βαθμίδα. Παιδιά, αυτά είναι τα θέματα. Σήμερα έχουμε ραντεβού με την Moody's, λέει. Η ελληνική οικονομία, γιατί είναι η μόνη που δεν μας έχει αναβαθμίσει για επενδυτική βαθμίδα. Είμαστε έτοιμοι. Μη στήσετε τη Moody's. Πετάμε σήμερα. Εγώ δικαστήριο με τη Moody's θα γίνει. Μην τη στήσετε τη Moody's, παιδιά. Εγώ δικαστήριο. Τα αεροπλάνα φεύγουν. Γιατί όχι η Moody's. Κατάλαβες. Τα αεροπλάνα. Λοιπόν, κραυγή αγωνίας για τη ΒΠΕΘ στη Σύνδο. Κλέβουν μπαταρίες και καύσιμα από οχήματα μέσα από στο καταμεσήμερο. Επιστολή του ΕΒΕΘ στους εναμόδους υπουργούς του επιμελητηρίου, εννοούμε. Εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, με την οποία ζητά τη λήψη μέτρων. Αυτό είναι ο τύπος Θεσσαλονίκης. Και έχει λοιπόν, και έπος του ΠΑΟΚ, λέει εδώ πέρα. Τώρα εδώ η Εσπρέσο λέει χειροπέδες στο Μάριο του Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο Ανομαλιάς της Ράντου λέει σε μαφία των τροχών. 4 τροχών. Δεν ξέρω, προφανώς για Σύρια αναφέρεται, έτσι.